Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα, Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη ενός από τους προσφιλέστερους Αγίους της Εκκλησίας μας, του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Λυκίας του Θαυματουργού. Με τη Μονάδα Εξωτερικών Μεταδόσεων του Εκκλησιαστικού μας σταθμού 4Ε, βρισκόμαστε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας δορυφορική μετάδοση πρώτα ο Θεός, τον Όρθρο και το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Και ναράκες και κινδύνεις, ταχυδρόμεις, πρεσβείες, φλουρίρφο, ήθη, παράστηθη, σύγαρτο, κλαίος, ημών των πίστων, πέλης θεών, ηκίνη, φεύτε. Έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, η ελεησόν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Αμήν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν εδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε, ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ποταμόνι αμάρτων υπερχείλη και πηγήν σε θαυμάτων ανέλυπη έδειξε Νικόλαε του Ελέους Ιάβησος οι γαρβαρίες πνώσεις μικρός πιεζόμενοι και συμφορές του βίου δεινός ενταζόμενοι πάσης αδημίας αγκεσόδινων όντως ευρίσκουσι φάρμακον την δερμή σου αντίληψη δια του το βόμεση πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άμφε συνδωρήσαστε της εορτάζους υπόδο την Αγία Μνήμη σου. Συλλαγούσα φράστος μήτυρ Θεού το κόσμο εκείσας τον κόσμο κατέχοντα και έναν γάλες φέρεις τον φέροντα πάντα τον τροφοδότην πάντων και Χριστήν της κτήσεως όθεν δυσοπός επαναγία Παρθένε Χριστήν επτεσμάτων μου όταν μέλο παρίσταστε προπροσώπου του Χριστού μου Δέσποινα Παρθένε αγνήτη συμβοήθειαν τότε μη δώρησε και γαρδίνα σε πάντα όσα θέλεις πανύμνητε. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν εδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιε του Θεού πρέλευε υπέρ ημών, ομιλήσας καθαρώστε ακτίνες του Πνεύματος, φωτοφόρων γεγονάς, κόσμου φωτίζων τα πέρατα, πασιμπαριστάμενος και πάντα σώζων τους πίστης υπροστρέχοντας. Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, μητρούμενος εκ θάνατου ως όφθης το πρότερον, νεανία σώσιε, ούτω και νυν με διάσωσον, πάσης περιστάσεως και πειρασμών και κινδύνων, παμακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, απίστραψας αρετών λαμπιδών ασπανόλμιε, μιμήτης πανάριστος του σου δεσπότου γενόμενος, σώζεις δε καλούμενος, τους ευλαβία και πόθος εδοξάζοντας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς ελίληθε, επίσης ο Δεσπότης και Κύριος, σώματι θυσόμενος και διασώζονος έσπλαχνος όλων με τον άνθρωπο διοκραυγάζωσιν, χαίρε Θεοτό και επανάμουμε. Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η κλίση σου μόνη αληθώς εν βάσες των εθνών βουλές, προσκαλουμένη θα τον ρίεται, τους κραυγάζοντας η θερμός, ιερέ Νικόλαε, ως πρίστρα τη λάτα σε λυθρώσω, διάσωσον και ημάς, βάσης εκ δίνης περιστάσεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οι άματα βρεις πανταχού της πίστης η προστρέχουση και εκ δεσμών λυτρούσε άπαντας, διότι λύπην ημών εις χαράν μεταβάλλε, τέσσες εκ προσδέκτηση και σύες, Νικόλα εφαίνε, εν της μύρης Άγιε ρουργόσαν ενδείχθης του Χριστού γαρώσιε το Ευαγγέλιο πληρώσας έθεκα στην ψυχήν σου υπέρ λαού σου, έσωσας τους αθώους εκ του θανάτου δια τούτο υγειάστης, ως μέγας μίστης Θεού της χάριτος. Μέγας μίστης Θεού της χάριτος. Ανυμνήσομεν ειν τον ιεράρχην άσμασι τον εν μύρης λαοί ποιμέντα και διδάσκαλον, ίνατες πρεσβείες αυτού ελαμφθόμεν, ιδού γαρόφθη όλος ακαθάρσιος ακύρατος νε πνεύματι Χριστό προσάγων θυσιανάμωγον την ειλικρινή και Θεό ευπρόσδεκτον ως ιερεύς και καθαρμένος στη ψυχή και τη σαρκή όθεν υπάρχει αληθώς της Εκκλησίας προστάτης και υπέρμαχος ταύτης ως μέγας μίστης Θεού της χάριτος. Μέγας μίστης Θεού της χάριτος. Η έκτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αναγίης Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού. Μνήμη του Αγίου Νέου Μάρτυρος Νικολάου του Καραμάνου, του Ενισμύρνη, μαρτυρήσαντος εν έτη 1657 και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Yeah.
Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα η γη και εφρόσινη, ανημενήσατε λαοί ότι δεδόξαστε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
δισεύουν προς τα γεμάτων καταφρόνησαντες πυρός απειλή. Ου κέπτο ήθισαν άλλενε μέσω της φλόγος εστότες εψαλών ο των πατέρων Θεός ευλογητός ει. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο θαύματος υπερφύους υδρός ο πόλος εξεικόνησε καμήνος τύπων βουγαρούσε δεξάτο λεγιμεύους ως ουδε πίπτης θεότητος παρθένων ειν υπερθυμίδη διό ανιβλούντες αναμέψομεν ευλογητό εκτίσεις πάσα τον Κύριο και υπέρ ισούτων εις πάντας πλούσεώνας. Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντας μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκερίτος των σεραφείμ την αδιαφθορός Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγάλινο μες. Ότι επέβλεψεν επί ταπείνωση της δούλης αυτού η δούγαρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ. Ότι επίσε μη μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκερίτος των σεραφείμ την αδιαφθόρον θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Θεός Θεών λόγων στεκούσα την όντως Θεοτόκον.
καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμίω τέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγερίτος των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγάλη νόμε. Ανελάβε το Ισραήλ παιδός αυτούμις την Ελεούς καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνων. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Μεγαλύνον ψυχή μου την τιμή ο τέραν και ενδοξωτέραν των άνω στρατευμάτων μυστήρι φάτνην χωρίο ενώ ανεκλήθη ο αχωρήτων Χριστός ο Θεός ον ανυμνούντες με Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημά, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγκύριε. Της ένους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και στη δόξα αναπέμπουση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία Ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν των μέγαν αρχιπήμενα και ιεραρχήνα πάντες των πρόεδρων των μοιραίων Νικόλαων εφημούμεν
πολλούς γαρ άνδρας έσωσεν αδίκως θνήσκην μέλλοντας και βασιλεί οπτάνεται συν αυλαβείο κατόναρ λιόν την αδίκον ψήφων. Μεγάλωσε με δόξα σε ελθαύμασιν ο Κύριος και ζώντα και μετά τέλος Νικόλαη Ιεράρχα της γαρ εξ όλης πίστεως μόνον επεκαλέσατον το Άγιο σου όνομα και ουκ ευθύσεις ακούστη θερμόν μπροστά την ευρώνσε. Σοφίαν εν υπόστατον και λόγων υπερούσιον και ιατρών των απάντων Χριστόν τεκούσα παρθένε τα έλκη και τα τραύματα της ψυχής μου θεράπευσον τα κάλεπα και χρόνια και της καρδίας μου παύσον. Θα σε πρέπεις εν θυμίσεις. Κατά το πλήθος της μεγαλώσης
αυτού της Εκκλησίας θα άλθει περίπταμενος ως νεότος της Άνω Γαλλίας των Αγγέλων Νικόλαε τρεις μάκαρ κράζεις αΐ προς τον Θεόν υπερπάντων ημών των ενάναγκες κινδύνων και πειρασμών και λυτρούσε τες πρεσβείες σου. Βενείτε αυτόν εν ηχός ο αλπιγκός, βενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρας. Της Εκκλησίας τα Δόξα
Christus Eonas Domine.
ασύ το δείξαντι το φως δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνης εν ανθρώπης ευδοκία Simonos Kyrios Iesus.
Ελέησον,
ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερονύμου, συλλειτουργούντων αυτό Αγίων Αρχιερέων, Παντελεήμονος, Σεραφείμ, Θεοκλήτου, Ιωήλ, Χρυσοστόμου, Γεωργίου, Δαβίδ και Παύλου του Κεπιμενάρχου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμε. Ευσεύους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στράτου, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταυτής, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρπλεοντων, οδηπόρουντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλωτών και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον.
Παναγίας, χράντη υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκ και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημώνευσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Στο το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει συ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας θα σ' ανταποδώσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν τον ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε δεηθώμεν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου των Κύριων ερέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναγκής θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριον σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγής θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσίων εις γενεάν και γενεάν. Σου
Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας πανεώνων αμήν, ο μονογένης Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξαρμένος δια την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος. Κανόνα πίστεως και εικόνα Christ.
πόλην εκ πόλων περιστάσεων και ποινών ερισοπαμάρχαν ιεράρχα Νικόλαε και όφθης το λαό σου θαυμαστός ως άγγελος Κυρίου του Θεού δια τούτο ως προστάτη ημών στερών γερέρωμεν κραυγάζοντες δόξα το σε δοξάζαντι Χριστό δόξα το σε θαυμαστώσαντι δόξα το ενεργούντι δια σου πάση
Την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Σε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Δύναμη,
ευσεβή. Κύριε τους ευσεβείς. Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Κύριε Επισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος πολλά τα έτη. Εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Οσίου αυτού. Τι ανταποδώσεμεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδωκεν ημίν σοφία προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Αδελφοί, ήθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε αυτή καραγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες ή να μεταχαράς τούτο ποιώσει και μη στενάζοντες. Αλύσι τελές γαρίμιν τούτο προσεύχεστε περίμον πεπίθαμεν γαρ ότι καλήν
συνείδησιν έχομεν. Εν πάση καλώς θέλοντες, αναστρέφεστε. Περισσότερος δε παρακαλώ τούτο πείσε, ή να ταχειών αποκατασταθώ, ή μην. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγκαγών εκ νεκρών, των ποιμένα των προβάτων, των μέγαν, εν αίματι διαθήκης αιωνίου, των Κύριων ημών Ιησούν, καταρτήσε ημάς εν παντή έργο αγαθό, εις το πείσε το θέλημα αυτού. Ποιον εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια Ιησού Χριστού. Εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη τσι των αγινώσκοντι. Σου αγαλιάσονται. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ότι εξαρέστα το Κύριος της Υιόν, το αυτήνης κατοικίανε αυτό. Αλληλούια, αλληλούια, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη Πάση. Το πνεύμα Σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητός αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού
και η Αθήνα από τον όσον αυτών και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων. Και πάσο όχλος εζήτη άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και η άτοπα άντας. Και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού, εις τους μαθητάς αυτού έλεγε, μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού, μακάρι οι πεινώντες νυν, ότι χορταστείς εστέ, μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Μακάρι εστε όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι, και όταν αφορήσωσιν ημάς, και ονειδήσωσι και εκβάλλουσι το όνομα ημών ως πονηρών, ενεκά του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε εν εκείνη τη μέρα και σκυρτήσατε. Ιδού γάρο μισθός ημών, πονείς εν το ουρανό. Το ευαγγελιζομένο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Σου πάντοτε φυλασσόμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο εις άξιος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και μενές, προσέρχεστε υποστεγγίζουν οι τουρκίες. Thank you.
προσέρχομαι εκεί να Yeah.
Εις τους αιώνας των αιώνας.
πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας, Βαρθολομαίου του Οικουμενικού Πατριάρχου, Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιωάννου Αντιοχίας, Θεοφίλου Ιεροσολύμων, Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου, Δανιήλ Βουκουρεστίου, Νεοφύτου Σόφιας, Ηλιού Γεωργίας, Χρυσοστόμου, Κύπρου, Σάπα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννου, Ρατισλάβου Πράγας, των Αγιωτάτων Ορθοδόξων, Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, των Συλλειτουργούντων ημίν Αγίων Αρχιερέων, Παντελεήμονος, Σεραφείμ, Θεοκλήτου, Ιωήλ, Χρυσοστόμου, Γεωργίου, Δαβίδ και Παύλου του Κεπιμενάρχου της επαρχίας Ταύτης, των Πρεσβυτέρων και Διακόνων των Συλλειτουργούντων ημίν, πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και επαρχία Ταύτη, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και ραν μυσταγωγίαν Ταύτην, και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αθμιών, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού. Μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της αρχιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός ημών, τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών αρχιεπισκόπων, Νεοφύτου Μισαήλ, Θεοφύλου Προκοπίου, Γερμανού Προκοπίου, Θεοκλήτου, Μελετίου Χρυσοστόμου, Χρυσάνθου Δαμασκηνού, Σπυρίδωνος Δωροθέου, Θεοκλήτου Ιακώβου, Χρυσοστόμου, Ιερονίμου Σεραφείμ και Χριστοδούλου, των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπερπίστεως και πατρίδος ευκλεός αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, πάλετε και πεσχάτων, και όν εμνίσθημεν εν τη Αγία και να προθέσει ζώντων τε και τεθνεώτων, μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
δώσομεν την δέησιν ημών το Κύριο. Κύριε ελέησον. Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε αντιλαβούς όσων ελέησον και διάφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμαρτήτων παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Άγγελον ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμυνημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Στη ανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Της Παναγίας χράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημών ευσαντές, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητό συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσομεν. Σοφία προσκομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμουν μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Έλεον ειρήνης θυσίαν εν έσεως. Η χάρις του Κυρίμων Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μεταπάντων ημών. Έχομεν προς τον Κύριον. Ευχαριστήσομεν το Κύριο.
κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη δόξη σου, ωσάναν εν της ύψης της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ωσάναν ο εν της ύψης της. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον, σ' άφεσιν αμαρτιών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, σ' άφεσιν αμαρτιών. Δασά εκ των σών, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε ειγνώ. Έτσι προσφέρομαι σε την ελληνική τάφη και ανεβατώ. Κυρία του το τίμιο με το πνεύμα της σου το Αγίου. Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία. Αξίων εστίνος is the
Της Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούν των Λόγων της εις Αληθείας. Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούν των Λόγων της εις Αληθείας. Κύριε ελέησον. Πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Κύριε ελέησον. Εμπρότης μνήστητη Κύριε της Ιεράς ημών Συνόδου της Ορθοτομούσης των Λόγων της εις Αληθείας. Κύριε ελέησον. Πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Κύριε ελέησον. Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Κύριε ελέησον. Της μνήσιτη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των Λόγων της εις Αληθείας. Κύριε ελέησον. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου
Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιωάννου Αντιοχίας, Θεοφίλου Ιεροσολύμων, Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βενιγραδίου, Δανιήλ Βουκουρεστίου, Νεοφίτου Σόφιας, Ηλίου Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου, Σάβα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Ραστισλάβου Πράγας, των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων. Ιερονίμου του Μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθήνων και Πάσης Ελλάδος, του και προσκομίζοντος τα τιμία και Άγια δώρα ταύτα, Κυρίω το Θεό ημών, υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, σωτηρίας τε και αντιλήψεως του περιεστώτος λαού και αιών, έκαστος κατά διάνοιαν έχειν και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει μην ένα γη στόματ και μια καρδία δοξάζειν και ανημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ το προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον, και υπέρ ουράνιων και νοερών αυτού θυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και τη δωρεάν του Άγιου Πνεύματος δεηθώμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Άγιου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμεραν και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τα σκεφάλας ημών το Κύριο κλείνομαι. Συ Κύριε. Αυτός μου, βρανόθεν έπαιγε και κάθε συμφωνές. Συνδέσπετε τα προκείμενα πάση μης αγαθόν εκαξιμάνωση και την καμπλουρία της πλέους της σύμπλευσης και της συμβουσίας. Είναι συνδεσίες ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Παρότι και κρεμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Θεού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
της Αγίας. Μέλησον δέσποτα τον Άγιον Άντων. Εις η Αγία μας Εκκλησία, εν ύμνης και οδές πνευματικές, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρει και αγάλεται και δοξάζει τη μνήμη του εναγής πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, και αναγνωρίζει στο πρόσωπό του ότι είναι ο κανόνας της πίστεως, η εικόνα της πραότητος και της εγκρατείας ο διδάσκαλος. Αλλά αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που νοηματοδοτούν και επιβεβαιώνονται από την ίδια τη ζωή του Αγίου έρχονται και τα στεφανώνει, τα επιβεβαιώνει, τα φανερώνει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μία διευκρίνηση και επισήμανση που γίνεται στο απολυτίκιό του. Ότι επειδή τα τρία αυτά στοιχεία είχαν ως χαρακτηριστικό την αλήθεια του πράγματος, ήταν αυτά τελικά που τον καταξίωσαν στη συνείδηση του πληρώματός του και του ποιμνίου του, αλλά και που διαχρονικά τον χαρακτηρίζουν και τον διασώζουν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γιατί ο Ιεράρχης δεν ήταν ο άνθρωπος της θεωρίας και του λόγου, αλλά ήταν εκείνος που μέσα από τα έργα του, μέσα από τη δράση του, μέσα από την παρουσία του, αναδείκνυε έμπρακτα την αλήθεια και φανέρωνε προς τους πιστούς την εμπράγματη σοφία των λόγων και των έργων του. Γι' αυτό και πολύ χαρακτηριστικά ο υμνοδός της Εκκλησίας τολμά και τον χαρακτηρίζει ως ποιμένα ομόζυλο, ως ποιμένα ο οποίος δεν έμενε στο επίπεδο της θεωρίας, αλλά έμπρακτα στη ζωή του φανέρωνε στην καθημερινότητα του ποιμνίου του τα στοιχεία αυτά, την αιμονή του στην πίστη, την έκφραση της πραότητος και την εγκράτεια. Τρία στοιχεία για τα οποία αγωνιζόταν ο ίδιος να τα πετύχει και για να τα κάνει κτήμα στη ζωή του και μέσα από τα οποία επιβεβαίωνε την πίστη του ως ελπίδα και εμπιστοσύνη απέναντι στο ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος μέσα στην ιστορία φανερώνει το έργο του όχι σε ένα επίπεδο θεωρητικό ή σε ένα επίπεδο λόγων, αλλά είναι εκείνος ο οποίος έμπρακτα μέσα από τη θυσία του και την προσφορά του κατεστάθη στη συνείδηση του κόσμου, αλλά κυρίως στη συνείδηση του εκκλησιαστικού πληρώματος ο σωτήρας και λυτρωτής. Έτσι λοιπόν ο Ιεράρχης των Μύρων Νικόλαος, ως ομόζυλος των ποιμένων, καθίσταται ιατρός για εκείνους οι οποίοι νοσούν. Είναι εκείνος ο οποίος φανερώνεται ως υπερασπιστής όλων εκείνων οι οποίοι κινδυνεύουν. Είναι ο προστάτης των αμαρτωλών. Είναι ο συνοδήτης των οδηπορούντων. Είναι εκείνος στο πρόσωπο του οποίου οι πάντες, μας λέγει ο υμνοδός, θερμός έβρισκαν την πανταχού παρουσία του.
Να λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα της εορτής και της μνήμης του Ιεράρχου. Η ζωή την οποίαν διερχόμεθα και η περίοδος την οποία διερχόμεθα είναι μία περίοδος κρίσεως και αμφισβήτησης πλέον, όχι σε ένα επίπεδο οικονομικό ή κοινωνικό, αλλά είναι μία περίοδος κρίσεως πλέον λειτουργίας των θεσμών. Και μέσα σε αυτή την κρίση ο κάθε άνθρωπος αναζητεί πρότυπο, πρότυπο ομοιώσεως, προκειμένου ο καθένας από μας, συμβάλλοντας με το ρόλο του και την παρουσία του στον αγώνα για την υπέρβαση αυτής της κρίσεως. Και ο Ιεράρχης Νικόλαος είναι το κατεξοχήν πρόσωπο δράσης και παρουσίας μέσα σε μία ανθρώπινη κοινωνία. Δεν μένει μόνο στην ομολογία της πίστεως με τα χείλια και τα λόγια του, αλλά είναι εκείνος ο οποίος μέσα από τα έργα του καθιστά την πίστη στον Ιησού Χριστό ζώσα ελπίδα και εμπιστοσύνη. Και είναι εκείνος ο οποίος μέσα από τα έργα του δίνει κουράγιο στους ανθρώπους της εποχής του που και εκείνοι είχαν τα δικά τους προβλήματα τα κοινωνικά, της αμφισβήτησης, των κρίσεων, των αμφισβητήσεων, πολλές φορές και της απώλειας ή του κινδύνου απώλειας της ζωής τους. Είναι το πρόσωπο εκείνο που μέσα στην ιστορία δεν αγωνίστηκε μόνο με τα λόγια για να απαντήσει στους σύγχρονους αιρετικούς της εποχής του, αλλά είναι πρώτιστα ο ποιμένας εκείνος ο οποίος έκανε έργο το περιεχόμενο της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Είναι επίσης η εικόνα της πραότητος, η εικόνα της αγάπης, η εικόνα εκείνη πάνω στην οποία ο άνθρωπος αποθέτει αλλά και βρίσκει και αντλεί τη δύναμη και το κουράγιο παρόλο την αμαρτωλότητά του να πορευτεί σε έναν δρόμο δυσκολιών. Βλέπετε ότι ο υμνοδός τολμά να πει ότι ο Άγιος είναι εκείνος ο οποίος στηρίζει και υποστηρίζει τους αμαρτωλούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ίδιος δέχεται την ύπαρξη και αποδέχεται την ύπαρξη της αμαρτίας ως τρόπου ζωής. Σέβεται τον αμαρτωλό και μέσα από τη δική του παρουσία και δράση τον οδηγεί ώστε να ξεπεράσει το στάδιο της αμαρτίας και της ανομίας του. Τον στηρίζει ώστε μέσα από αυτόν τον υποστηριγμό να μπορέσει να βρει το διέξοδο στο αδιέξοδο που τον έχει οδηγήσει η αμαρτωλότητά του. Και τέλος, είναι εκείνος ο οποίος εμφανίζεται μέσα στην Εκκλησία ως ο άνθρωπος που διαδηλώνει, όχι με έναν τρόπο υπεροπτικό και εγωιστικό, αλλά με έναν ταπεινόφρον περιεχόμενο, την έννοια της εγκρατείας. Όχι απλά διδάσκοντας τους άλλους τι πρέπει να είναι, αλλά υποδεικνύοντας ο ίδιος με τη ζωή του ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο αυτής της εγκράτειας. Όταν κατανοεί ότι για να μπορέσει να επιβιώσει ο συνάνθρωπος πρέπει αυτή η πορεία συμβίωσης και συνύπαρξης να ξεκινά πρώτα από τον ίδιο, η εγκράτεια του οποίου έχει ως αποτέλεσμα την αναφορικότητά του προς τον άλλον άνθρωπο. Δεν εγκρατεύεται για να μπορέσει ο ίδιος ατομικά να ζήσει. Εγκρατεύεται επίσης για να μπορέσει να προσφέρει και να δώσει και στον συνάνθρωπο αυτό το οποίο του αναλογεί για να επιβιώσει και εκείνος μαζί με τον Άγιο. Βλέπετε λοιπόν ότι το διαχρονικό μήνυμα της εορτής του Αγίου
δεν είναι σε ένα επίπεδο θεωρητικό. Είναι κυρίως σε ένα επίπεδο ζωής, τρόπου ύπαρξης και παρουσίας μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό και ορθά επισήμανε εχθές ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στο λόγο του ότι η μετάνοια δεν είναι απλά μία κίνηση του σώματος μέσα από την οποία ίσως υποδεικνύουμε το σεβασμό μας και την αποδοχή μας απέναντι στο Χριστό ή τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αλλά η μετάνοια πρώτιστα είναι μία στάση ζωής, είναι μία στάση υπαρξιακή απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους και εκδηλώνεται όχι απλά με σωματικές κινήσεις, αλλά μέσα από μία μεταλλαγή, μέσα από μία αλλαγή λειτουργίας του μυαλού, της σκέψεως, της βουλήσεως και της ζωής μας. Και οι Άγιοι αυτήν την μετάνοια είχαν στη ζωή τους, να καθυποτάξουν το δικό τους θέλημα στο θέλημα αυτό που φανέρωσε ο Ιησούς Χριστός, που ήταν η αγάπη και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, που ήταν η θυσία του εαυτού μας ως προσφορά απέναντι στον συνάνθρωπό μας, για να μπορέσει και εκείνος μαζί με μας να οδηγηθούμε στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού ως πολίτες και συμπολίτες αυτού και των Αγίων της Εκκλησίας μας. Είναι ακριβώς ο τρόπος εκείνος μέσα από τον οποίον ο κάθε άνθρωπος καταξιώνεται. Και αυτήν την έμπρακτη παρουσία και δράση της ζωής έτσι όπως την περιέγραψε ο Ιεράρχης Νικόλαος, καθημερινά την εκφράζει και την προσωποποιεί η Εκκλησία μέσα από τη λειτουργική της ζωή, μέσα από το ποιμαντικό της έργο, μέσα από τη φιλάνθρωπη διάθεσή της προς τον άνθρωπο, όπου προσφέρεται καθημερινά χωρίς διακρίσεις, χωρίς προσωποληψίες, χωρίς καμία ιδιοτέλεια, χωρίς κανένα ιδιαίτερο σκοπό, αλλά η μόνη επιδίωξή της είναι να μπορέσει μέσα από αυτό το έργο της, προσωποποιώντας και εκφράζοντας το έργο των Αγίων της Εκκλησίας μας, να συνεχίσει να δίνει ελπίδα και κουράγιο και εμπιστοσύνη στον κάθε άνθρωπο για να μπορέσει να ξεπερνάει τα προβλήματα της καθημερινότητός του, αλλά δυστυχώς και στην περίοδο που ζούμε τα προβλήματα της επιβιώσεώς του. Να λοιπόν πως ομοιούμεθα της Αγίης. Να λοιπόν πως είμαστε πραγματικοί προσκυνητές και τιμητές της μνήμης των Αγίων της Εκκλησίας μας, όταν μέσα από την δική μας παρουσία και δράση επιβεβαιώνουμε το περιεχόμενο του κανόνος της πίστεώς μας ως ένας τρόπος ζωής που είναι διαφορετικός από τον τρόπο ζωής που μας δείχνουν κάθε άλλη μορφή ιδεολογίας ή κοσμικότητος. Γιατί ο τρόπος αυτός ζωής έχει αφετηρία το πρόσωπο του Χριστού και περιεχόμενο την ανυπόκριτη και θυσιαστική αγάπη όπως ο ίδιος την έδειξε, αλλά και συγχρόνως την αποδοχή και το σεβασμό του κάθε άλλου ανθρώπου ως εικόνος αυτού. Να πως γινόμαστε εμείς παραδείγματα εγκρατείας όταν μάθουμε να θυσιάζουμε τους δικούς μας τις δικές μας εγωιστικές διαθέσεις και τις φύλαυτες διαθέσεις μας για να μπορέσει να επιβιώσει και να συνυπάρξει και να συμβιώσει μαζί μας και ο άλλος άνθρωπος. Να πως γινόμαστε πραγματικές εικόνες πραότητος όταν μπορούμε μέσα από τη δική μας ζωή, μέσα από τη δική μας μετάνοια να υποδεικνύουμε στον συνάνθρωπό μας ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο της βούλησης του Θεού. Ότι είναι ακριβώς η αποδοχή σου που μέσα από αυτήν την αποδοχή μπορείς να διδαχθείς και τελικά και εσύ να γίνεις εικόνα πραότητος και αγάπης προς τον άλλον συνάνθρωπό σου. Ας πορευθούμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα σε αυτόν τον δύσκολο και ανάντι δρόμο που βρισκόμαστε ήδη ως ο κάθε ένας από μας ως ένα στοιχείο αυτής της ανθρώπινης κοινωνίας. Και ίσως σήμερα παρά ποτέ, το παράδειγμα που η Εκκλησία έμπρακτα δίνει στην καθημερινότητα του ανθρώπου
να είναι ίσως το πλέον επίκαιρο μήνυμα που έχει να στείλει στο σύγχρονο άνθρωπο. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, κυρίως ο Προθιεράρχης των Μοιραίων και Νικόλαος ο Θαυματουργός, είναι το παράδειγμα εκείνο που καλούμεθα όλοι να ομοιωθούμε προς Αυτόν. Και όταν καταφέρουμε στη ζωή μας να αγωνιστούμε για να ξεκινήσουμε αυτή την πορεία που μας υποδεικνύει ο Άγιος Ιεράρχης, τότε να είστε σίγουροι ότι ούτε η ελπίδα, ούτε η εμπιστοσύνη, ούτε η προσδοκία του αγώνος αυτού θα είναι επιματέο, αλλά θα είναι με τη βεβαιότητα ότι θα οδηγήσει σε μια καλύτερη πορεία και της ανθρωπότητος και της σχέσης των ανθρώπων. Και το έργο των Αγίων της Εκκλησίας θα είναι ακριβώς το όχημα εκείνο που θα μας οδηγήσει όλους μαζί με αυτούς τους Αγίους, τον Χριστό και την Παναγία, να είμαστε κι εμείς πολίτες και συμπολίτες της Βασιλείας. Αμήν. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε. Μετά φόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
με το φως το αληθινόν, ελάβω με πνεύμα επουράνιον, εύρον με πίστην αληθήν, αδιαιρετών τριάδα προσκυρώντες. Αυτή η γάρη μας έσωσε. Πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθή με τα λαμπώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων επουρανίων φρικτών και ζωπιών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Αμήν. Την ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμεν εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Συ, Κύριε. Οδυσσή ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθουμε. Κύριε Ραϊσον, Κύριε Ραϊσον, Κύριε Ραϊσον, Δεσποτάκι ευλογήσον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και γιάζον τους επί Συ επεπιθώντας, σώσον ο Θεός το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μία εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί Συ. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τες εκκλησίες Σου τις ιερεύς, τις άγουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δόησα αγαθή και πάνδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον, από του νυν και ως του αιώνος. Ιν το όνομα Κυρίου ευλογημένον, από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ξεκινήσουμε κατά τα Ιωθώτα την περιφοράν της Ιεράς Εικόνος του Λειψάνου του Αγίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας και με πολύ σεβασμό και ταπείνωση των μακαριότατων αρχιεπίσκοπων Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριων κύριων ιερώνυμων και πρόεδρων της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης μας Εκκλησίας, ο οποίος με την παρουσία του, με τον επιστηρικτικό του λόγον, με την ευλογία του δίδει ελπίδα στον λαόν μας, αλλά και νόημα σε αυτό που πρέπει να είναι διαχρονικά ο Έλληνας, το έθνος μας και το γένος μας. Μακαριότατε, σας ευχαριστούμε και πάλι και σας ευχόμεθα τα χρόνια σας να είναι πολλά, αγιασμένα και πάντα με λόγων καθαρών
πνευματικών αλλά και επίκαιρων. Να ευχαριστήσω τους Αγίους Αρχιερείς, τον Άγιον Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κύριον Παντελεήμονα, τον Άγιο Καστορίας κύριον Σεραφείμ, τον Άγιο Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριον Θεόκλητον, τον Άγιον Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κύριον Ιωήλ, τον Άγιο Μεσσηνίας από τον κατακαημένο το Μοριά, τον κύριο Χρυσόστομο, έχω λόγο που το λέω, κατακαημένο Μοριά, τον Άγιο Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος κύριον Γεώργιον και τον Άγιο Γρεβενών κύριον Δαβίδ. Εκαρδίας και με πολύ τιμή και αγάπη στον κύριο Περιφερειάρχη μας, τους βουλευτάς μας, τον Δήμαρχο Κοζάνης, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συμβούλους, όσοι μας ετοίμησαν, τις δικαστικές αρχές, τους ενδοξωτάτους του στρατού, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφερίας Δυτικής Μακεδονίας, τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διευθύνσεως Κοζάνης και τους διοικητάς της Τροχέας, προπαντός της ασφαλείας και του αστυνομικού τμήματος, καθώς και όλες τις λοιπές στρατιωτικές αρχές και αρχές της ελληνικής αστυνομίας, τον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας, τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης, τους ελογιμοτάτους προέδρους των Πανεπιστημιακών Σχολών και των ΤΕΗ Κοζάνης, των Περιφερειακών Διευθυντήν Εκπαιδεύσεως Δυτικής Μακεδονίας και τους Διευθυντάς Πρωτοβαθμίας και Δευτεροβαθμίας Εκπαιδεύσεως, τα παιδιά μας που κρατούν τις σημαίες και τους συνοδούς τους και όλη την νεότητα της Μητροπολιτικής μας Περιφερίας όλων των βαθμίδων, την Φιλαρμονική Κοζάνης Πανδώρα, τις κυρίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τους προσκόπους του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και τους οδηγούς, τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια όλων των συλλόγων και ομοσπονδιών, των ιδρυμάτων και των λοιπόν σωματείων της πόλεως μας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Μακεδνή», τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Κοζάνης και τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται να έχουν το Λαογραφικό Μουσείο της πόλεως μας, της περιφερίας μας, σε μια παρουσία ώστε να θαυμάζεται ο πολιτισμός μας και να δίνει νόημα και στην πόλη μας. Τους ιεροψάλτες, τους νεοκόρους, τις κυρίες του Φιλοπτώχου Ταμείου και άφησα τελευταία των περιούσιων και φυλάγιων λαών της πόλεως μας και της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίοι δεν πάβουν νυχθημερών να προσεύχονται εις τον Θεόν
και να προσφεύγουν στην σκέπη και την μεσητεία και την ελπίδα και την προστασία του Αγίου μας, του Αγίου Νικολάου. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι συγκίνησης διακατέχει και πλημμυρίζει την καρδία μου όταν βλέπω αυτόν τον αγιασμένον, φιλότιμον και ευγενή λαό να θέλει τη σκέπη των Αγίων, τη μεσητεία της Παναγίας μας, αλλά και του Αγίου Νικολάου. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα. Και μη φοβήστε, ήθε ως με θυμών, ουδείς καθημών. Το γένος μας ταλαιπωρείται διαχρονικά. Το επιβουλεύονται διαχρονικά. Και ισχυρή της γης, όμως μένει σε πείσμα του διαβόλου και των εργαλείων του. Όλο μας αποδεκατίζουν, όλο μας φάζουν, έλεγε ο Μακρυγιάννης, ο μεγάλος εκείνος στρατηγός του 21. Αλλά ο Θεός αφήνει λίγους για να γινόμαστε πολλοί και να δίνουμε πολύ σοφό, πνευματικό, επιστημονικό σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Εξερχόμαστε. Οι καμπάνες. Thank you.
σώθη με τας ψυχάς ημών. Απευθείας δορυφορική μετάδοση τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο. Προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κυρίου Παντελεήμονος, Καστορίας κυρίου Σεραφείμ, Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ, Μεσσηνίας κυρίου Χρυσοστόμου, Κίτρους και Κατερίνης κυρίου Γεωργίου, Γρεβενών κυρίου Δαβίδ και του Ποιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης κυρίου Παύλου. Εμείς ευχόμαστε μαζί με τον Ιερό Υμνοδό, ο ενικτή και ημέρα πρεσβεύων προς τον Κύριο Άγιος Νικόλαος, να σκεπάζει τους εν γη και τους πλέοντας από κάθε πειρασμό και να τους σώζει από κάθε κίνδυνο όπως και όλους εμάς. Από τη Μονάδα Εξωτερικών Μεταδόσεων, του εκκλησιαστικού μας σταθμού 4Ε και όλους όσους εργάστηκαν για τη μετάδοση αυτή, χρόνια σας πολλά. Thank you.